την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, θα ζητήσουν από τη νέα κυβέρνηση οι βενζινοπόλες που εξαιτίας των υψηλών τιμών στα καύσιμα παρατηρούν την κατανάλωση να κατακριμνίζεται. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέβηκε τόσο πολύ, τριπλάσιο είχε γίνει στην Ελλάδα πριν από 2 χρόνια. Ο τότε Υπουργός Οικονομικών είχε κάνει σαφώς λάθος. Και αυτό φάνηκε γιατί τα 2 τα αποτελέσματα χρήσεων που δόθηκαν, οικονομικών χρήσεων του ελληνικού κράτους, δόθηκε ότι έχουμε έλλειμμα μείον από τα έσοδα που έχουμε από τα καύσιμα σαν κράτος. Άρα έτσι εξηγείται αυτή η κατακρύμνηση που έχει και ο κλάδος μας, γιατί οι καταναλωτές δεν καταναλώνουν. Όσο ανεβαίνει, πάβει και η μετακίνηση και η ανάπτυξη. Ο τομέας ενέργειας πρέπει να τον χειρίζεσαι πολύ προσεκτικά. Δεν ξέρω τι μέλη γενέστε, πάντως ξέρω ότι αν δεν κατέβει στο 1, στο 1-2, 1-3 η τιμή της αμόλυβδης, τα ίδια και χειρότερα θα έχουμε το υπόλοιπο του καλοκαιριού και το φθινόπωρο μας περιμένουν πιο δύσκολες μέρες. Προεκλογικά οι βενζινοπόλες επανειλημμένως είχαν απευθυνθεί στα κόμματα θέτοντάς τους τις προτάσεις τους, κυρίως σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όμως καμία υπόσχεση δεν τους δόθηκε ποτέ. Λόγια επιστολές τα έχουμε δώσει σε όλα τα κόμματα πριν τις εκλογές και τις προηγούμενες και αυτές. Κανένα κόμμα δεν μας έχει απαντήσει επίσημα, καμία η θέση για κανένα κόμμα ό,τι έχει σχέση με τα πετρελοειδή, με τα καύσιμα, με τον ειδικό φόρο, με τη θέρμανση. Τίποτα, γενικά και αόριστα. Τώρα με την νέα κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί, σαφώς και θα τα ξαναθέσουμε, όμως αλλιώς να τα πάρεις για σένα και για τους καταναλωτές σου πριν τις εκλογές, γιατί τότε μοιράζονται και λίγο περισσότερα λόγια και υποσχέσεις από ό,τι μετά.